Ένα πρωτομέρα και λέω είναι ανάξι να υπερασπιστούν τα δικά συμφέροντα, κύριε Βελαπουλέ, γιατί εξυπηρετούν τα ξένα συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ασκούν εξωτερική πολιτική δεν προέβησαν, κύριε Βελαπουλέ, σε ένα διάβημα διαμαρτυρίας για το κάψιμο της σημαίας στο εξωτερικό. Ούτε ένα διάβημα διαμαρτυρίας. Δεν με ενδιαφέρει αν δικαιολόγησαν, με ενδιαφέρει αν προέβησαν σε ένα διάβημα διαμαρτυρίας. Εγώ λοιπόν λέω το άλλο, κύριε Βελαπουλέ. Στο εσωτερικό της χώρας. Όχι, παιδί μου, λίγο. Λέω ότι δικαιολόγησε ο Κωτσιάς λέγοντας ότι και η γη μας και είναι λέξη μέσα σχολεία. Ακούστε, δεν το είπε ο Κωτσιάς κατά τον αυτό. Μην μπερδεύεστε. Το είπα ανώτατο διπλωματικό στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Α, εξωτερικό. Σε μια συνέντευξη. Δεν θα με διαψεύσετε αυτό. Μισό λεπτό. Να κλείσω λίγο αυτό που θα πω. Όπως λέμε, κύκλι του Μωρέου. Να κλείσω λίγο αυτό που θα πω. Κλείσει την πόρτα, δεν θα πω. Τα ξένα λοιπόν, το ξένο υποσύστασης κράτος, το ορφανό αυτό κράτος της οποίων με πρωθυπουργό τον Ζάεφ, ξεφτυλίζει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, γιατί βγαίνει και δηλώνει ευθέως ότι ουδέποτε συζήτησαν και δέχονται να αποδεχτούν το όρο με τα τέσσερα νόμια της Μακεδονίας. Και το δεύτερο και το σημαντικότερο, κύριε Βελόπουλε, που είναι το δεύτερο είπα. Το τρίτο γιατί μου το λέτε, το δεύτερο είπα. Το πρώτο πιάνω, δεν θα μας τρίτο. Δεν πειράζει, συνεχίστε, πέστε. Είναι και 50, κύριε. Δεν έχω και 50, θα έχω και γραστά μου. Γιατί πάμε σε. Θα αλλάξουμε κάποιε αλλαγέ, εδώ έτσι. Και εγώ πέρασα και πάμε έτσι, όπω πείτε, θέλετε να το κουβέλει. Σε παρακαλώ, κύριε Τότι. Με το κουβέλει. Καλά, όσο έχει το κοτσιά, θα δείτε, θα μπορούμε να σα πει. Με το κουβέλει, μπορεί να πάρει ένα υφυπουργό. Πάμε στον κύριο Τόσκα για την αμαλία στο κέντρο, αποδεσμένο την κυρία Στράμου. Καλό πάρα πολύ. Αν δεν κύριο Καλκιώτη θα μα σώσει όλου εδώ. Πάμε. Είμαι και τιμωμένο και έχω δώσει αυστηρές οδηγίες στην ελληνική αστυνομία, γιατί ενώ κατά καιρούς έχω αναλάβει και εγώ προσωπικά ευθύνες ίσως παραπάνω από τέτοιες που αναλογούν, ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με διάφορα περιστατικά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Και αναφέρομαι στην αντίδραση της αστυνομίας, γιατί πράγματι υπήρξαν αποτυχίες, υπήρξαν αναφερμένες ενέργειες, υπήρξαν και αδράνειες. Νομίζω ότι η κατάσταση στην Αθήνα, αυτό με την ΒΙΑ, έχει ξεφύγει απολύτως από όλα τα ρεκόρ του Υπουργείου. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνει προσωπικά πλέον. Έχω κάνει την εμπιστοσύνη μου απέναντι στον συγκεκριμένο άνθρωπο σε διάφορα τα θέματα ασφαλείας. Απέναντι στον κύριο Καμίνη, λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Πέρα από την πολιτική των καναλιών και των εντυπώσεων, υπάρχει τέλος πάντων και ο χώρος της πράξης. Αν θα αλλάξει και καμιά λάμπα. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Εγώ θέλω να ακούω τον κύριο Καλκιώτη ως πολίτη. Γιατί ξέρω ότι κυκλοφορεί στο κέντρο συνέντευξη. Όταν λέει το χάρι του συνέδρου, όταν λέει ότι δεν είναι τα επεισόδια. Ο αντίκτυπος που έχει στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία, αυτή η ιστορία. Σε μια χώρα που υπάρχει ηρεμία, δεν έχει κανένα να μιλήσει. Σε περιοχές που